χώρα μας δεν εκβιάζει κανένα. Δεν εκβιάζεται όμως και από κανένα. Και επίσης έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε διάλογο. Εμφανώς να συμμετέχουμε και σε διάλογο με την Τουρκία για την οριοθέτηση της μεταξύ μας υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, εφόσον οι παράνομες ενέργειες, οι απειλές, οι εκβιασμοί λάβουν οριστικό τέλος. Διότι υπό απειλή και εκβιασμό δεν υφίσταται διάλογος. Θέλω να πω ότι η αποχώρηση του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, ο Ruth Race, ήταν ένα θετικό βήμα. Το οποίο όμως, με λύπη μου παρατήρησα, ότι συνοδεύτηκε και από απειλητική ρητορική. Απορρίπτουμε και απορρίψαμε όλες τις προκλητικές ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή και εκλιμακώνουν την κατάσταση, κάτι το οποίο δεν συμφέρει καμία πλευρά. Προσπαθούμε όλοι μαζί για να είναι η Ανατολική Μεσόγειο περιοχή συνεργασίας, περιοχή αδελφοσύνης, περιοχή ειρήνης και να συμβάλλει στην σταθεροποίηση της ευημερίας της περιοχής.